θα κάνουμε μια μετάβαση, θα γυρίσουμε στις Πέτσες και θα συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο τον Αντώνη Γκιώκα, τον οποίο τον είδα χτες on camera το μεσημέρι, μόνο με τον πουκάμισο, και τώρα τον βλέπω να μια διαφορά. Σωστά ντυμένο, γιατί φαντάζομαι ότι κακοκαιρία έχει φτάσει και στις Πέτσες. Ένα πρώτο ερώτημα είναι, Αντώνη μου, εάν επιθυμούν, μάθαμε από τον κύριο Οικονόμου ότι φύγαν κάποιοι, νομίζω ένας αριθμός 10 βουλευτών από χθες το βράδυ. Αν κάποιος επιθυμεί τώρα που είσαι εκεί συνδεδεμένος και μας μιλάς να φύγει από το νησί των Σπετσών, μπορεί να πιάσει κόστα. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Συνεφιασμένες στις Πέτσες με αέρα, αλλά μπορεί προς το παρόν να πιάσει κόστα. Από ό,τι είδαμε, το ferry board που κάνει αυτή τη διαδρομή έκανε πριν από λίγη ώρα ένα δρομολόγιο. Επομένως, προς ώρας, όποιος θέλει να αποχωρήσει από τις Πέτσες μπορεί να το πράξει με σχετική άνεση. Λοιπόν, έχουν αποχωρήσει ήδη από χθες, όπως είπες, για εσύ Γιώργο, καμιά δεκαριά βουλευτές του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης. Για την ακρίβεια, έχουν φύγει η κυρία Ρένα Δούρου, ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο κύριος Νίκος Παπάς, ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, οι δύο γραμματείς του κόμματος, ο Γιώργος Βασιλιάδης και η Ράνια Σβίγκου, ο Σιμεών Κεδίκογλου, ο Όθων Λιόπουλος, ο κύριος Καλαματιανός και ο Γιώργος Καραμέρος. Είναι οι αποχωρήσεις ανθρώπων που το είχαν δηλώσει εξ αρχής ότι θα έπρεπε την Κυριακή να βρίσκονται στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Βέβαια, στην Αθήνα. Τώρα θέλω να σου πω ότι θα συνεχίσει. Στην Αθήνα. Ναι. Για τρίτη ημέρα θα συνεχιστεί η συνεδρίαση. Τράβηξε σε χρόνο, όπως φάνηκε. Το ζήτημα όμως είναι ότι χθες ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολιτικούς. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα. Για πες μας. Στην κάμερα. Ναι. Λοιπόν. Χθες το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, γνωρίζαμε ότι ο κύριος Κασελάκης θα παρέθεται δείπνο στους βουλευτές του κόμματός του σε κάποιο εστιατόριο εδώ του νησιού. Εντάξει, θα ήταν μια κίνηση κανονική και εμείς δεν είχαμε σκοπό να πιέσουμε τους ανθρώπους να τους ενοχλήσουμε. Θα κάναμε κάποια πλάνα εισόδου. Να είχαμε και τον κύριο Κασελάκη, διότι τρεις μέρες δεν έχουμε δει πουθενά τον κύριο Κασελάκη εδώ στις Πέτσες. Δεν έχει εμφανιστεί ούτε μια ημέρα και δεν ήρθαμε εδώ για μια προσωπική του στιγμή, ήρθαμε για μια βαθιά πολιτική διαδικασία, όπως λένε οι συνεργάτες. Σωστά. Αυτή τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν ήρθαμε για να, επειδή ήρθε για να κάνει διακοπές ο κ. Κασελάκης εδώ. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, τι συνέβη. Στήσανε μια ολόκληρη, πώς μπορούμε να την πούμε τώρα, μια ολόκληρη ιστορία όπου προσπαθούσαν να αποφύγουν τις κάμερες για λογαριασμό προφανώς του κ. Κασελάκη. Δηλαδή, όταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της συζήτησης αυτή τη δεύτερη ημέρα της, κινήθηκαν, μπήκαν κανονικά στα λεωφορεία, στο βανάκι που τους περιμένει και στο ταξί και προσπάθησαν να κάνουν μια κίνηση ευνηδιασμού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αντιπερισπασμού προς τις κάμερες, κάνοντας στην πραγματικότητα ένα κύκλο γύρω από το νησί πριν καταλήξουν στο εστιατόριο, το οποίο βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερων 200 μέτρων από το σπίτι του κυρίου Κασελάκη. Δίπλα, ναι. Ακατανόητη κίνηση. Δίπλα, ναι. Τέλος πάντων, τι ακριβώς πιστεύαν ότι θα κερδίσουμε αυτό το πράγμα, κανείς δεν ξέρει. Και στη συνέχεια ο κύριος Κασελάκης δεν εμφανίστηκε βέβαια μαζί τους, διότι μάθαμε ότι βρίσκονταν ήδη μία ώρα νωρίτερα μέσα στο μαγαζί, με σβηστά τα φώτα. Έφυγε κάποια στιγμή προφανώς. Δεν τον είδαμε εκεί πέρα. Με σβηστά φώτα, προκειμένου να μην έχουμε ούτε ένα πλάνο του. Κατανοώ πλήρως τι περιγράφεις. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο εγκέφαλος αυτής της ιστορίας. Εγώ κατανοώ πλήρως τι περιγράφεις. Αλλά αν νομίζουν ότι αυτό τους βοηθάει. Ναι. Και να πω το εξής, ότι όταν έχεις τον Αντώνη Γκιώκα και τους υπόλοιπους συναδέλφους μας εκεί, οι οποίοι βρίσκονται, όπως είπες, για το πολιτικό της υπόθεσης. Και εκεί υπάρχει κακοκαιρία και χτυπάει. Και υπάρχει και ταλαιπωρία, γιατί είσαστε για ώρες εκεί απ' έξω και περιμένετε τις πληροφορίες, περιμένετε να σας έρθουν τα μηνύματα. Όταν λοιπόν το ελάχιστο που μπορείς να δώσεις είναι απλώς να βγεις από το σπίτι, να κάνεις μια διέλευση για να την έχουν οι κάμερες και οι συνάδελφοι βεβαίως να μπορούν να κάνουν και δουλειά τους και δεν το κάνεις, έχεις δίκιο, γίνονται ερωτήματα και καλά κάνεις και τα θέτεις. Γιώργο, το θέμα είναι το εξής όμως, ότι σε αυτή τη βαθιά πολιτική διαδικασία εμείς δεν ήρθαμε εδώ ούτε για να τραβήξουμε πλάνα στο εστιατόριο ούτε τίποτα. Την είσοδο θα κάναμε, όπως πολύ σωστά θα καταλαβαίνεις και εσύ, και θα φεύγαμε. Ήταν μια πολύ εύκολη διαδικασία. Από εκεί πέρα, στο πολιτικό σκέλος, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε πάρει είναι με το σταγονόμετρο για το τι έχει υποθεί μέσα στο σπίτι του κ. Κασελάκη σε αυτή τη διήμερη συζήτηση. Δηλαδή, γνωρίζουμε δύο παραγράφους στην πραγματικότητα, λιγότερες από 100 λέξεις από την εισήγηση του Προέδρου. Και αυτό το πράγμα για το οποίο μιλάει συχνά πυκνά, για το ελληνικό όνειρο, το οποίο φαντάζομαι ότι θα θέλει να εξειδικεύσει με κάποιο τρόπο. Μπορεί να θέλει, Αντώνη μου, να το παρουσιάσει κάποια στιγμή. Ναι, μπορεί να θέλει να επιλέξει τον χρόνο που θα το παρουσιάσει. Εντάξει, αυτό είναι θεμητό. Το άλλο που είπες, και εγώ δεν καταλαβαίνω. Και συντάσσομαι σε αυτό που είπες, έτσι, σε αυτό που περιέγραφες νωρίτερα.
Εγώ συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Μπορεί να θέλει να κάνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των θέσεων και των δράσεων τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Fair enough. Ωραία. Μετά όμω, όταν ξεφεύγει η κουβέντα από το αμυγό πολιτικό ζήτημα και περνάει σε άλλε διαστάσει, για τι οποίε ξαναλέω, δεν ήμασταν εμεί εδώ πέρα. Έτσι. Τώρα μην έχουν και παράπονα. Δηλαδή, προκαλούν μόνοι του. Εγώ αυτό ήθελα. Να σε ρωτήσω κάτι, τι προβλέπετε για σήμερα, και... τι είναι προγραμματισμένο για να μα πει και να σε αποδεσμεύσουμε μετά για να βρει κάπου να πα ζεστά. Γιατί δεν θέλω να σα ταλαιπωρήσουμε κι εμεί. Όχι, θα συνεχίσουμε στο κρύο, Γιώργο. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Προσπαθώντας λοιπόν να επιστρέψουμε στο πολιτικό ζήτημα, έχουν μείνει ορισμένες παρουσιάσεις τομεαρχών της κοινοβουλευτικής ομάδας, τις οποίες δεν πρόλαβαν τις προηγούμενες ημέρες, διότι υπήρχαν συζητήσεις, όπως ήταν αυτή για την οικονομία, που είχαν πολύ ζωηρό ενδιαφέρον, ή για τις υποδομές. Πολύ ζωηρό ενδιαφέρον, προκάλεσαν ερωτήσεις και παρεμβάσεις από άλλους βουλευτές. Επομένως, ξέφυγε κάπως ο χρόνος της όλης διαδικασίας και γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν σήμερα όσοι μπορούσαν και δεν είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις στην Αθήνα να συνεχίσουν για τρίτη μέρα τη συζήτηση, να μην μείνει κανείς χωρίς να παρουσιάσει τις θέσεις του. Έτσι, Γιώργο, θα συνεχιστεί για τρίτη μέρα, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Μάλιστα. Αντώνης Γιώκας και το ρεπορτάζ του, οι πληροφορίες του και ό,τι κάνει εκεί στις Πέτσες θα το δείτε και ενδεχομένως, όχι θα το ενδεχομένως, σίγουρα με πάσα βεβαιότητα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 και στο βραδινό. Αντώνη, καλή συνέχεια, καλό ρεπορτάζ. Εύχομαι κουράγιο. Κουράγιο και δύναμη.